Αναδιάρθρωση μόνο στα χαρτιά χωρί καμία ουσιαστική εξοικονόμηση προσωπικού συνθέτουν σύμφωνα με του συνδικαλιστέ τη Ελλάδα στην Κρήτη οι ανακοινώσει του Νίκου Τόσκα, που σηματοδοτούν ντόμινο θεωρητικών και όχι ουσιαστικών αλλαγών. Ουσιαστικά δεν αλλάζει τίποτα από την υφιστάμενη κατάσταση. Παρατηρούμε ότι οι υπηρεσίε που λειτουργούν και αυτή τη στιγμή, σχεδόν οι ίδιε υπηρεσίε θα λειτουργούν και στο, και στο μέλλον. Οι αστυνομικέ υπηρεσίε μειώνονται κατά 24 και εξοικονομείται δύναμη 316 αστυνομικών, από του οποίου οι 23 προέρχονται από τα ΤΑΕ. Τα κενά τώρα που έχει κάθε αστυνομική διεύθυνση παραμένουν ω κενά, δηλαδή 70 κενά που έχει αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου παραμένουν τα ίδια κενά. Τα άτομα που θα μεταφερθούν από τα τμήματα αστυνομικών επιχειρήσεων στι αστυνομικέ διευθύνσει θα αυξήσουν απλά τι οργανικέ θέσει και οι κενέ θα παραμείνουν οι, κενές θα παραμείνουν οι ίδιες. Μία συγχώνευση γίνεται υπηρεσιών του Α με το Β αστυνομικό τμήμα. Έχουμε τη, βέβαια την υποβάθμιση του τμήματο δύο ξαναρκωτικών που έχει είναι μια υπηρεσία με πλούσια δράση και σημαντικό έργο και υποβαθμίζεται. Παρά τι αντιδράσει των συνδικαλιστών τη Ελλάδα που είχαν ζητήσει διατήρηση τη υποδιεύθυνσης αστυνομικών επιχειρήσεων, μπαίνει και επίσημα λουκέτο στι αυτόνομε υπηρεσίε που λειτουργούσαν, οι οποίε εντάσσονται πλέον στην οργανωτική δομή των κατατόπου αστυνομικών διευθύνσεων και τα ΤΑΕ που υπαγόταν στην ΙΠΑΣΕΚ μέχρι σήμερα έχουν προσφέρει αρκετά σε επίπεδο Κρήτη, στην εγκληματικότητα, από το 2001 που δημιουργήθηκαν και μετά. Στο Ηράκλειο, οι αστυνομικέ υπηρεσίε μειώνονται από 25 σε 18, στα Χανιά από 9 απομένουν 16, στο Ρέθυμνο από 14 11, ενώ στο Λασίθι από 14 υπηρεσίε θα απομείνουν οι 12. Ανακοινώθηκε για το νομό Ηρακλείου του εξοικονομούνται 52 θέσεις, οι οποίες όμως από ό,τι φαίνεται είναι πλασματικές. Δεν δεν υπάρχουν τα 52 άτομα να εξοικονομηθούνε και οι υπηρεσίε αυτέ που κλείνουν είναι στα χαρτιά, στα δεν λειτουργούσαν. Η ΟΕΑ Κρήτη εξελίσσεται σε τμήμα ειδικών αποστολών Κρήτη όπω προβλέπεται και για τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματο, που αποτελεί πλέον ανεξάρτητο τμήμα και εντάσσεται στην οργανωτική δομή τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση. Ιδρύεται τμήμα μεταγωγών στα Χανιά, αλλά και τμήματα άμεση δράση στο Ηράκλειο και τα Χανιά, τα οποία χρήζουν γενναία ενίσχυση για να λειτουργήσουν σύμφωνα με του συνδικαλιστέ. Τα άτομα που θα έρθουν όμω πρέπει να είναι πάνω από 40. Για να καλυφθούν οι θέσει τη άμεση δράση εκτό από τη Δία. Ε, δεν αρκεί να, να μεταφερθεί το προσωπικό από τι υπηρεσίε που καταργούνται σε αυτέ τι υπηρεσίε. Ε, χρειάζεται να έρθει και νέο προσωπικό ή να γίνει μια καλύτερη ανακατανομή του υπάρχοντο προσωπικού. Από την οργανωτική δομή τη Ελλάδα στην Κρήτη εξαφανίζονται και τα τμήματα ασφαλεία Γέροποτάμου, Χερσονήσου Μυρών και Ιεράπετα, τα οποία καταργούνται. Οι λειτουργίε του ενσωματώνονται στα οικία αστυνομικά τμήματα με την ίδρυση διακριτών γραφείων ασφαλεία. Ο στόχο του σχεδίου Τόσκα είναι η μείωση κατά 21% του αριθμού των περιφερειακών υπηρεσιών. Η εξοικονόμηση οργανικών θέσεων υπολογίζεται ότι αγγίζει το 12,7%. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί, ωστόσο, θεωρούν πλασματική την εξοικονόμηση δυνάμεων που παρουσιάζεται. Το αστυνομικό τμήμα Αργαλοχωρίου γίνεται μηνό απεδιάδο και το αστυνομικό τμήμα Καστελίου υποβαθμίζεται σε αστυνομικό σταθμό Καστελίου. Πλην όμω η φύλαξή του θα γίνεται καθ' τη διάρκεια του 24ου. Άρα δεν έχουμε από αυτή την περίπτωση εξοικονόμηση προσωπικού.